Εμείς από την πρώτη στιγμή, ξέρετε, σαν σωματείο απευθυνθήκαμε σε όλα τα δυτικά προάστια και τους είπαμε ότι πρέπει να σώσουν το νοσοκομείο τους και τις δομές υγείας της περιοχής μας. Αν δείτε μόνο τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για μία αδίστακτη πολιτική, συνέχεια της μίας κυβέρνησης απ' την άλλη, και για του λόγου το αληθές πρέπει να δείτε ότι φτιάχνουν σιγά σιγά ένα σύστημα υγείας, το οποίο στην ταμπέλα θα γράφει δημόσιο, αλλά από μέσα θα αλωνίζουν τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι εισφορές και οι πληρωμές των ασθενών. Από τη δική μας σκοπιά έχουμε και εμείς πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν δείτε, για παράδειγμα, μόνο τους τελευταίους μήνες οδεύουν σε απόλυση δεκάδες συνάδελφοί μας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι φύλακες που είναι εδώ από πίσω, άλλοι συνάδελφοι που δεν δέχονται να τους ανανεώσουν, δεν δέχονται να τους προσλάβουν με μόνιμη και σταθερή σχέση. Τους έχουν και τους στίβουν και τους απολύουν για να έρθουν μετά οι επόμενοι. Αν δείτε τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία, αυτές που αφορούν τους ασθενείς, πάλι θα σας σηκωθεί η τρίχα. 1 έως 3 ευρώ παραπάνω για κάθε γενώσιμο φάρμακο, 1 έως 3 ευρώ παραπάνω πληρωμή για το κάθε παραπεμπτικό διαγνωστικής εξέτασης. Γιατί? Για να αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα που θα δώσουν οι ασθενείς από το κλόμπακ των φαρμακοβιομηχάνων. Αυτά και άλλα πολλά έρχονται να προσθεθούν σε αυτά που ζούμε χρόνια. Με τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής μας, με την είσοδο ιδιωτών και εργολάβων σε κάθε υπηρεσία, με μια διαρκής εμπορευματοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας υγείας. Αποκορύφωμα αυτής της πράξης είναι αυτό το έσχος με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, που το παλεύουμε σαν σωματείο, είμαστε ενάντια, είμαστε απέναντι και θεωρούμε ότι δεν θα μακροημερεύσει παρά τους εκβιασμούς που κάνει η κάθε κυβέρνηση, που κάνουν εδώ διοικήσεις, διευθυντές και άλλοι πρόθυμοι. Τα ψέματα που έχει πει η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτό το μέτρο είναι πάρα πολλά. Θα σταθώ μόνο σε δύο. Το ψέμα το πρώτο ήταν ότι δήθεν θα μειωθούν οι λίστες, οι πρωινές λίστες αναμονής κατά χειρουργία, εάν εφαρμοστούν τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Δείτε την ίδια σας την πείρα. Πάρα πολλά χρόνια εφαρμόζονται τα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία. Μειώθηκε η λίστα στο 15-35 ή 3-4 μήνες κάνει ο καθένας σας να βρει ραντεβού με το κιάλι για υπηρεσίες υγείας που δικαιούται. Ψέμα δεύτερο, ότι δήθεν έτσι θα αυξηθούν, λέει, οι μισθοί των υγειονομικών. Ποιοι μισθοί? Αυτοί που έχουν κατακρεουργήσει, αυτοί που έχουν μειώσει με αλλεπάλληλες περικοπές, με κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, με άρνηση επίμονη όλων των κυβερνήσεων να μας εντάξουν στα βαρέα καθηγινά. Και τώρα τι μας λένε? Μας λένε να τα πάρουμε από εσάς. Αν θέλετε, λέει, να χειρουργηθείτε, θα πληρώσετε και εμείς θα τα πάρουμε από εσάς. Και έτσι θα αυξηθεί το εισόδημα. Καταργείται δηλαδή το ΕΣΥ όπως το ξέραμε, οι ιδρυτικές του διακηρύξεις και πράξεις περί ισότιμης πρόσβασης των ασθενών, αυτή την ισότιμη πρόσβαση, τη λιγοστή που είχαν όλοι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εσείς έχετε πληρώσει και εμείς πάρα πολλές φορές με 1000 γεωτρόφους για υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν και να παρέχονται σε όλους ανεξαιρέτως φύλου, χρώματος, θρησκείας, φυλής ή τσέπης. Αυτό το απλό πράγμα λέμε. Γι' αυτό απαιτούμε στο νοσοκομείο μας να ανοίξουν οι 6 κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Αν ανοίξουν αυτές οι αίθουσες, θα γίνουν 4.000 χειρουργία σε ένα χρόνο. Άρα δεν θα υπάρχει λίστα αναμονής. Μιλάμε για τις έτοιμες αίθουσες που είναι με εξοπλισμό που υπάρχει. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι, οι συμβασιούχοι. Ούτε σκέψη για την απόλυσή τους. Να μονιμοποιηθούν γιατί καλύπτουν ανάγκες που αφορούν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ανάγκες που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και πάνω απ' όλα ζητάμε να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση. Η υγεία δεν είναι πεδίο για business, δεν είναι πεδίο για κέρδη. Γι' αυτό η υγεία πρέπει να είναι και είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σε όλους. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας για να κατακτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.